Είναι δεδομένο ότι η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη φοιτητική εστίαση του Ζωγράφου και ο χρόνος, αλλά και ο τρόπος που επιλέχθηκε για να γίνει, είχε συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Γιατί αν δείτε τις καταγγελίες των φοιτητικών συλλόγων για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τα κυκλώματα που δρούσαν μέσα στη φοιτητική εστία, υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ότι επιλέχθηκε, ξαναλέω, και ο συγκεκριμένος χρόνος και ο συγκεκριμένος τρόπος να γίνει επιχείρηση με αυτά τα χαρακτηριστικά που καταγγέλνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, με αστυνομικούς να μπουκάρουν μέσα στα δωμάτια, λοιπόν, προφανώς και έχει σκοπιμότητα. Να δημιουργηθούν συνειρμοί περί ανομίας, χρησιμότητας δήθεν της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όχι για λόγους εντυπώσεων όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά για να επιβάλλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία που στοχεύει στο ίδιο το φοιτητικό κίνημα. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έτσι εξελίχθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση. Για το νομοσχέδιο. Καταρχήν συζητάμε ένα νομοσχέδιο που εισάγεται όχι με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά με ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έχει γίνει και το αρμόδιο πλέον Υπουργείο για αυτά τα ζητήματα. Και ποιος ξέρει, αύριο μεθαύριο μπορεί να συζητάμε έναν ποινικό κώδικα με ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή να συζητάμε και έναν κώδικα ποινικής δικονομίας με ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα ρωτήσει κάποιος, μα αυτό είναι τόσο σοβαρό ή αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν το έφερνε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το έφερνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα ήταν ένα καλό και ένα θετικό νομοσχέδιο. Προφανώς και δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Ούτε έχουμε καμιά αυταπάτη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάποια διαφορετική ριζικά αντίληψη για τα ζητήματα εγκληματικότητας και ιδιαίτερα για τα ζητήματα σωφρονισμού και ότι δήθεν θα έφερνε κάποια ένα ριζικά διαφορετικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό, απολύτως ενδεικτικό της λογικής και της πολιτικής με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα ζητήματα σωφρονιστικής πολιτικής. Ως ένα αποκλειστικά ζήτημα καταστολής, ως ένα ακόμη μάλλον ζήτημα καταστολής και όχι ως κάτι που θα έπρεπε να είχε κανονικά ως στόχο την κοινωνική επανένταξη των κρατημένων, που είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα που απαιτεί τη συνδρομή πολλών προϋποθέσεων και που σε καμιά περίπτωση αυτό το σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα δεν διασφαλίζεται με το παρόν νομοσχέδιο. Ούτε μάλλον από το παρόν νομοσχέδιο, γιατί υπάρχουν πολλά νομοσχέδια για το σωφρονιστικό κώδικα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τη Βουλή και κανένα, μα κανένα απολύτως, δεν ήταν πετυχημένο ως προς τους στόχους που υποτίθεται ότι έθετε. Μιλάμε για προϋποθέσεις που ξεκινάνε από τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές, τη διαδικασία και τους όρους έκτησης της ποινής, μέχρι την προετοιμασία και την επάνωδο στην κοινωνία, με τις άδειες, με την εργασία, με τη μόρφωση και την επιμόρφωση, με την οικονομική στήριξη και μια σειρά άλλα ζητήματα. Αυτός ο κατασταλτικός πυρήνας της πολιτικής σας είναι που σας οδηγεί να αντιμετωπίζετε τις φυλακές όχι ως σωφρονιστικά ιδρύματα, αλλά πρωτίστως και σχεδόν αποκλειστικά ως καταστήματα κράτησης, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνετε με τη μετονομασία, με την αλλαγή της ταμπέλας επί της ουσίας, που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Γιατί δεν είναι τα ράσα τελικά αυτά που κάνουν τον παπά. Ούτε είναι οι ταμπέλες εκείνες στις φυλακές που αποτυπώνουν και το πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής. Αυτός ο πυρήνας είναι επίσης που σας οδηγεί να επανιδρύετε τις φυλακές τύπου Γ, υψίστης αυξημένης όπως λέτε ασφαλείας, που θα είναι φυλακές χωρίς κανένα ουσιαστικά δικαίωμα. Αυτός είναι ο πυρήνας που σας οδηγεί μέσω κυρίως των ρυθμίσεων και των περιορισμών για τις άδειες, τακτικές και εκπαιδευτικές, όπως και για άλλα δικαιώματα των κρατουμένων, να επιχειρείτε να επιβάλλετε μία ακόμη ποινή πέραν αυτής που ήδη έχει επιβληθεί μέσα από την καταδίκη στο δικαστήριο. Ενώ δηλαδή η ποινική απαξία μίας πράξης
θα έπρεπε κανονικά να εξαντλείται μέσω της επιβολής της ανάλογης ποινής, προφανώς ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, αυτή η ποινή επεκτείνεται και μέσα στις φυλακές, ουσιαστικά με μία δεύτερη ποινή που επιβάλλεται συλλήβδην χωρίς καμία εξατομικευμένη εκτίμηση για τη συμπεριφορά του ίδιου του κρατουμένου. Αυτό κάνετε με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Και φυσικά, αυτός ο πυρήνας της πολιτικής σας είναι που σας οδηγεί στο πιο σημαντικό, να πολιτοποιείτε και να αποθεώνετε την αυστηρότητα και την αυστηροποίηση των ποινών ως τον αποκλειστικό και το νούμερο ένα παράγοντα για τη μείωση της εγκληματικότητας. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ και πουθενά. Φτάνοντας μάλιστα υπουργοί της κυβέρνησης, πρωτοκλασάτη κιόλας, προκειμένου να χαϊδέψουν και κάποια αυτιά, να εισηγούνται το χημικό ευνουχισμό, λες και τα φρικιαστικά εγκλήματα των παιδοβιαστών είναι πρόβλημα παθολογικό. Λες και είναι πρόβλημα ορμονικό. Και όχι πρόβλημα συγκρότησης, υποδομής και διαμόρφωσης προσωπικότητων μέσα σε μια σάπια κοινωνία. Εκτός αν τελικά ο σκοπός τέτοιων προτάσεων είναι αυτός. Ποιος? Να ιατρικοποιηθούν και τελικά να υποβαθμιστούν τα συγκεκριμένα εγκλήματα, προκειμένου να μείνουν στο απειρόβλητο όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί, οι οικονομικοί και τελικά οι πολιτικοί παράγοντες που γεννούν και τέρατα δράστες από τη μία μεριά και ανυπεράσπιστα θύματα από την άλλη μεριά, όπως συνέβη με την περίπτωση της 12χρονης, ένα ανήλικο κορίτσι που εργαζόταν και που έγινε αντικείμενο κακοποίησης, βιασμού από διάφορους πολίτες υπεράνω πάσης υποψίας. Και όπως σωστά υπόθηκε, ένα παιδί, γιατί για παιδιά μιλάμε, που εξαναγκάζεται να δουλεύει, είναι ένα παιδί που ήδη έχει υποστεί βιασμό. Ήδη έχει υποστεί βιασμό. Αυτό είναι λοιπόν το συμπέρασμα. Γιατί τελικά το βαθύτερο πρόβλημα της πολιτικής σας, το οποίο ούτε θέλετε, ούτε φυσικά μπορείτε να αντιληφθείτε, είναι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή η εγκληματικότητα και η έξαρση της εγκληματικότητας είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο απόλυτα σύμφυτο με τη σύψη της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, απόλυτα σύμφυτο με τις αξίες και τα πρότυπα που παράγει, με την αποθέωση του ατομισμού, του ανταγωνισμού, με την εμπορευματοποίηση ακόμη και του ανθρώπινου σώματος, με τις κοινωνικές σχέσεις τελικά που αυτό το σύστημα διαμορφώνει. Και αυτό ισχύει είτε όταν μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα, που στην ουσία μιλάμε για κυκλώματα με τζίρους πολλών εκατομμυρίων και με πλοκάμια και άκρες στους ίδιους τους μηχανισμούς του κράτους, το ίδιο ισχύει και όταν μιλάμε για τα ανατραχιστικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, σε βάρος παιδιών, σε βάρος γυναικών, που πραγματικά προκαλούν τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση. Αυτό φυσικά και δεν πρόκειται ποτέ να το αποδεχτείτε. Για το αν το κάνατε, θα έπρεπε υποχρεωτικά να αποδεχτείτε και τη χρεοκοπία αυτού του συστήματος που υπηρετείτε. Οπότε τι κάνετε? Κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, κρύβετε το πρόβλημα όσο είναι αυτό δυνατόν, που δεν είναι και δυνατόν, μέσα στις φυλακές, κρύβετε και κρύβεστε πίσω από την αυστηρότητα των ποινών, που ξαναλέω, ποτέ και πουθενά δεν αποδείχθηκε ότι αποτρέπει την εγκληματικότητα, γιατί δεν αντιμετωπίζει τις κοινωνικές αιτίες που γεννούν την εγκληματικότητα και που αναπαράγουν την εγκληματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φτάνετε και στο σημείο, προκειμένου να δικαιολογήσετε την πολιτική του αυταρχισμού και της καταστολής, να βάζετε ουσιαστικά στο ίδιο τσουβάλι, όπως έκανε πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, ο κύριος Μητσοτάκης σε μια εκδήλωση στην αστυνομία, να βάζετε στο ίδιο τσουβάλι τα ιδεχθή εγκλήματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τις διαδηλώσεις, με τις δημόσιες συναθρήσεις, με άλλες εκδηλώσεις μαζικής λαϊκής δράσης, ως πράξεις που δήθεν απειλούν την τάξη και την ασφάλεια, δείχνοντας εμπράκτος τι θεωρεί η κυβέρνηση ως έγκλημα και ποιους αντιμετωπίζει ως εγκληματίες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ιδρύσατε και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, γι' αυτό το λόγο σέρνετε στα δικαστήρια συνδικαλιστές ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, γι' αυτό αντιμετωπίζετε τους εργατικούς αγώνες με ΜΑΤ κάθε τρεις και λίγο, αλλά και γι' αυτό
Και γι' αυτό συγκαλύπτεται εγκλήματα από αστυνομικούς, όπως αυτό που αφορά την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Αμμονίας, χαρακτηρίζοντάς το μία πράξη κατάχρησης εξουσίας. Αυτό ήταν αυτό που έγινε στην Ομόνια, που καταγγέλλεται εν πάση περιπτώσει. Κατάχρηση εξουσίας. Θα μου πείτε το εξής, καλά δεν έχει τίποτα θετικό το νομοσχέδιο. Έχει κάποιες σχετικές διακηρύξεις, αναφέρθηκε και η Μαρία Κομνηνάκα. Κάποιες θετικές ρυθμίσεις που όμως δεν μπορούν να κρύψουν τις εντελώς αρνητικές διατάξεις. Και το πιο βασικό ζήτημα, το κύριο ζήτημα, δεν είναι αυτό. Και άλλα νομοσχέδια στο παρελθόν που αφορούσαν την αλλαγή της σοφρονιστικής νομοθεσίας είχαν ορισμένες θετικές διατάξεις. Ο ίδιος ο σοφρονιστικός κώδικας, που είναι ένα νομοθέτημα, αν δεν κάνω λάθος, από το 1999, είχε για την εποχή του, σε σχέση με το παρελθόν, και θετικές διακηρύξεις και ορισμένες θετικές ρυθμίσεις. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι το εξής. Στην πράξη, τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά? Τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά? Και από τις ρυθμίσεις του σοφρονιστικού κώδικα και από τις όποιες θετικές διακηρύξεις υπήρξαν το επόμενο διάστημα. Ελάχιστα, εντελώς ελάχιστα και αντίθετα, αυτό που τελικά υπήρξε είναι αυτή η πραγματικότητα που ζούμε και σήμερα. Ο υπερπληθυσμός και ο υπερσυνοστισμός στις φυλακές, οι ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, κτίρια, σε προσωπικό, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ή αυτό που όλοι καταγγέλουν, η επιβολή από τους φορείς, η επιβολή εναλλακτικών μέτρων, εναλλακτικών ποινών με το σταγονόμετρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ίδιο προβλέπουμε ότι θα γίνει και τώρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με το παρόν νομοσχέδιο. Όχι γιατί απαραίτητα έχετε τέτοιες προθέσεις, όχι τα απαραίτητα, αλλά γιατί στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζετε, αντικειμενικά δεν μπορείτε να σπάσετε το φαύλο κύκλο, έγκλημα φυλακή, υποτροπή και επιστροφή στη φυλακή. Δεν μπορείτε, ξαναλέω, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής να σπάσετε αυτό το φαύλο κύκλο. Και τελικά πώς εκτονώνεται αυτό το αδιέξοδο? Μέσα από επιλογές τεχνητής αποσυμφόρησης φυλακών. Και δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση εδώ και 15 χρόνια που να μην πήρε τέτοια μέτρα. Τεχνητής αποσυμφόρησης των φυλακών. Το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2009, το έκανε το ΠΑΣΟΚ μετά, η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι κυβερνήσεις πήρανε μέτρα με ad hoc ρυθμίσεις αποσυμφόρησης των φυλακών. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα αδιέξοδά τους. Τα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής. Και όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν αυτήν ακριβώς την πρακτική. Και έρχεστε εδώ και τσακώνεστε για την αυστηρότητα ή για την ελάφρυνση των ποινών, αν είναι ένα προοδευτικό ή συντηρητικό μέτρο, δημοκρατικό ή μη δημοκρατικό, και ποιος προασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Να σας πω λοιπόν το εξής. Από μόνη της η αυστηρότητα ή η ελάφρυνση των ποινών δεν είναι ούτε προοδευτικό ούτε συντηρητικό μέτρο. Και μπορώ να σας φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Είπε πριν λίγο η ώρα η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι η Νέα Δημοκρατία, αλλάζοντας τους ποινικούς κώδικες, άφησε απ' έξω τα λεγόμενα εγκλήματα του λευκού κολάρου, τα οικονομικά εγκλήματα. Αυτό που δεν είπε όμως είναι ότι η ελαφρότερη ποινική αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων είχε ξεκινήσει και από τον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε και με τη Νέα Δημοκρατία. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, που είναι και θέμα των ημερών. Υποκλοπές. Υποκλοπές. Η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, που ήταν κακούργημα το οποίο επέσυρε ποινή κάθριξης 10 έτη και έγινε πλημέλημα με απλή φυλάκιση. Από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το πείραξε αυτό. Δεν πειράχτηκε αυτό. Η υποκλοπή δεν πειράχτηκε. Αυτή λοιπόν η τροποποίηση που έγινε. Ξαναλέω, επί ΣΥΡΙΖΑ και μετά από Νέα Δημοκρατία. Τι είναι, δημοκρατικό μέτρο ή μέτρο που στρέφεται εναντίον των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών? Εμείς λέμε το δεύτερο. Αλλά δεν πειράχτηκε αυτό. Ούτε κουβέντα γίνεται, ούτε αντιπαράθεση υπάρχει εδώ μέσα για αυτό το ζήτημα των υποκλοπών, που κατά τα άλλα είναι και στην κόντρα και στην αντιπαράθεση και με τις εξεταστικές και ούτω καθεξής. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη.
Γι' αυτό διεκδικούμε ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των συνθήκων κράτησης με ανθρώπινες φυλακές, όπου οι κρατούμενοι δεν θα υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη χωρητικότητα, με εργασία, με προγράμματα θεραπευτικά, με περίθαλψη, με υγεία και κυρίως με δομές που πραγματικά θα λειτουργούν υπέρ της κοινωνικής ένταξης, οι οποίες απουσιάζουν προκλητικά. Αναφέρθηκε αναλυτικά η ειδική αγορήτρια του κόμματός μας, η Μαρία Κομνηνάκα. Εγώ να πω μόνο τρία παραδείγματα που τυχαίνει να έχω άμεση γνώση. Εναλλακτικές ποινές. Πώς είναι σήμερα οι επιμελητές κοινωνικής αρρωγής? Προστασία ανηλίκων θυμάτων. Προστασία ανηλίκων θυμάτων. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο αυτοτελή γραφή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε όλη τη χώρα, και όταν ακόμη και οι 12χρονοι, αντί να καταθέτει σε ένα τέτοιο ίδρυμα, ήταν κατέθεται στη Γαδά. Ένα 12χρονο παιδί, αντί να είναι σε μια τέτοια υπηρεσία, έδινε κατάθεση στη Γαδά. Συζητάμε για την επανένταξη ιδιαίτερα ορισμένων ευαίσθητων ομάδων, όπως είναι οι ανήλικοι. Και ποια είναι η κατάσταση στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων? Ένας επιμελητής ανηλίκων, αναλογικά, για να χειριστεί χιλιάδες υποθέσεις. Που εδώ βεβαίως έχουμε να κάνουμε με ανήλικους παραβάτες, αλλά την ίδια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι είναι και ταυτόχρονα και θύματα. Είναι παραβάτες και θύματα ταυτόχρονα. Να λοιπόν, αυτά είναι τα πεπραγμένα της πολιτικής όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων. Γι' αυτό το ΚΚΕ διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, σοφρονισμού, κοινωνικής επανένταξης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι ναι μεν το εγκληματικό φαινόμενο δεν μπορεί να ξεριζωθεί από μια σάπια κοινωνία όπως είναι η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία, παρά μόνο με την ανατροπή αυτής της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε επίσης ακράδαντα ότι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μια περίπτωση, ένας μεμονωμένος άνθρωπος μπορεί να κερδιθεί. Μπορεί να κερδιθεί και να αν εξασφαλιστούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν εξασφαλίζονται ούτε με το σημερινό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.